ξεχύλισε το ποτήρι για τους κτηνοτρόφους της Κρήτης, που δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στο υψηλό κόστος παραγωγής και έχουν πλέον φτάσει στα όρια τους. Μετά την τεράστια μείωση της ενιαίας ενίσχυσης, τις περικομμένες επιδοτήσεις βλέπουν τώρα την τιμή του γάλακτος να μειώνεται διαρκώς. Σε έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο πέραμα με εκπροσώπους των κτηνοτροφικών συλλόγων του νησιού, τέθηκαν όλα τα ζητήματα επιτάπητος. Μεγάλες βιομηχανίες ε, προσπαθούν να ρίξουν για άλλη μία φορά ε, την τιμή του γαλάτου. Εμείς θα αγωνιστούμε διότι έχουμε δει επανελειμμένες φορές την κατρατσίλα του ε, πρωτογενή τομέα και ειδικά στην κτηνοτροφία το, το ότι ε, υπάρχει μία τεράστια μείωση στις πληρωμές της ενιαίας συνίσχυσης. Ε, Κουτσουρεμένες επιδοτήσεις. Περνάει το 1,40 το κοστολόγιο για το 1 κιλό γάλα. Και αυτή τη στιγμή... Οι βιομηχανίε έρχονται και λένε για ένα 7. Οι άνθρωποι πρέπει να τα φουντάρουν στη θάλασσα. Δεν έχουν άλλη, άλλη επιλογή. Τα σανά έχουν φτάσει στα 65 λεπτά τώρα το σανό. Είναι απαγορευτικό για να αγοράσω άλλο να ταΐσει. Είχαμε προβλήματα με τι γέννε λόγω καιρικών συνθηκών, οι οποίε χάσαμε πάρα πολλά αμνοερήφια σε πολλέ περιοχέ τη Κρήτη. Κόψαν το αγροτικό ρεύμα. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό στου αγρότε και μα το βάζουν και εμά όπω είναι επαγγελματικό. Ενώ το τιμολόγιο δεν γράφει αγροτικό ρέμα, πληρώνουμε επαγγελματικό ρέμα. Έχουμε να συζητήσουμε τιμέ για την κατρακύλα που έχει πάρει η τιμή του εγωπρόβιου γάλακτο. Οι τροφέ που είναι ακόμα σε κάποια επίπεδα τα οποία πρέπει να πέσουν για να πούμε ότι θα ισοσταθμίσουμε κάπως τη δουλειά, για να μην μπαίνουμε μέσα μόνο για τα ζώα. Γιατί ο κόπο μας δεν είναι πλερωμένο. Οι κτηνοτρόφοι αγωνιούν για την επόμενη μέρα, καθώ βλέπουν τον κόπο και τη δουλειά του σε αυτό το δύσκολο επάγγελμα να υποβαθμίζεται συνεχώ. Κάνουν έκκληση στου αρμόδιου να δοθούν άμεσα λύσει και στήριξη στον κλάδο, διότι σε αντίθετη περίπτωση, ο πρωτογενή τομέας, όπω τονίζουν, λίγαν συντόμω θα αφανιστεί. Δεν μπορούμε πλέον εμεί με αυτά τα δεδομένα να έχουμε ύπαρξη. Θεωρώ ότι το επάγγελμα θα εγκαταληθεί πλήρω. Όπω πάμε, σε λίγα χρόνια το πολύ θα εγκαταλειφθεί πλήρω. Εγώ, εγώ Θα σταματήσω σε λίγο για να Εγώ δεν μπορώ να αρνούμε πλέον, γιατί δεν μπορώ να τα ζω. Εάν συμβεί και μειωθεί η τιμή του γαλάτου, πραγματικά θα δούμε μια κτηνοτροφία που θα αφανιστεί τελείω. Και όχι για του χρόνου. Μιλούμε σε λιγοστέ ημέρες. Για καταδίκη των νέων παιδιών που επιθυμούν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, κάνουν λόγο. Αναφέροντα ότι αποτελεί κατάφορη αδικία το γεγονό πω δεν πληρώνονται το εθνικό απόθεμα που έχουν ετηθεί και δεν μπορούν να ενταχθούν ω νεοεισερχόμενοι στο νέο πρόγραμμα που έχει προκηρυχθεί. Καταδικάζονται καθημερινώς αυτά τα παιδιά που, ξαναλέω, υπάρχει ενδιαφέρον να ενισχύσουν την ύπεθρο, να ενισχύσουν το πρωτογενή τομέα, αλλά να δώσουν ζωντάνια και στον τόπο μα στον τόπο μας, να μην αρχίσει να, να, να ερημοποιούνται τα χωριά. Υπάρχει ζωντάνια, υπάρχει ενδιαφέρον, θέλει να μείνουν εδώ. Θέλει να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα. Αλλά από την άλλη βλέπουμε το ίδιο το κράτος και σου λέει όχι, δεν θα σε εντάξω, δεν θα σε αφήσω να ασχοληθεί με αυτό που σου αρέσει.